σειρά σε όλο το βίντεο στο κανάλι μας. Όλα καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Η Λίζα έχει όρεξη σήμερα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον τίτλο που έχει να κάνει με τατουάζ. Γιατί, παιδιά, ναι, ήρθε αυτή η ώρα. Δεν ξέρω τι βλέπετε, αλλά πραγματικά στα υπόλοιπα social, στο TikTok και στο Instagram. Γίτσες! Ακόμα και στους στενούς σας έχω δείξει απλά το 1% από όλο αυτό που συμβαίνει με τα τατουάζ. Οπότε πάμε να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Ήδη βλέπετε μία διαφορά, έτσι ένα τρελό sneak peek αυτή τη στιγμή. Αλλά πραγματικά πρέπει να πάμε να δούμε λιγάκι τι έχει γίνει. Εγώ δράκο δεν ήθελα. Ναι, okay. Και η γάμπα μου φούσκωσε, η τρίχα μου. Παιδιά, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ? Είναι αυτό το δικό μου πόδι. Ρε Κώστα. Ρε, αυτό είναι το δικό μου. Λάθος πλάνα έβαλες. Μήπως να δούμε το δικό σου. Το δικό μου. Γιατί το δικό μου. Α, ποιο λες, αυτό εδώ πέρα. Ναι, αυτό που έκανες εκεί. Ωραία. Πάμε να δούμε. Βαου. Τέλειο το τατουάζ σου, Καταρίνα. Παιδιά, και πόνισε πάρα πολύ το τατουάζ στη γάμπα, εντάξει, και είναι αληθινό. Δηλαδή, δεν θέλω να μου γράψετε τα σχόλια ότι είναι αυτά του ενός ευρού, τα αυτοκολλητάκια που βάζεις και το πανάκι με τον... Όχι, δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο, εντάξει. Είναι 100% αληθινό και είναι δράκος, φυσικά θα ήθελα δράκο, και επειδή δεν βρήκα σε κόκκινο χρώμα, ναι. Είναι δράκος και είναι το δικό μου τατουάζ. Δεν θα έχει μόνο Κώστα στο πόδι του. Εντάξει. Ποιο ρόλο έκανε το δράκο, παντού δράκο. Όπως επίσης και τον Όνιξ. Να, έχω κάνει ένα μικρό φιδάκι εδώ πέρα που συμβολίζει τον Όνιξ, κοιτάξτε. Αληθινότατα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, παιδιά. Τα τατουάζ τα οποία κάνω είναι κόκκινα. Εδώ, βέβαια, θα μείνω με αυτά εδώ πέρα και μια εβδομάδα σίγουρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βγαίνουν. Οπότε να μην. Να υπάρχει λόγος που λείπει. Mm. Να βγάλω να δω. Τι έχουμε κάνει. Και έχω πέσει. Ναι, αφού το κάνεις όπου να είναι. Ήθελα να το κλείψει λίγο, Λίζα. Και τώρα λέει over game. Μπράβο, αγάπη μου. Όχι, είναι game over. Απλά το έκανε. Δεν κοίταξε ποτέ που θα τα βάλει. Έλα τώρα, δεν πειράζει. Κανείς δεν θα κάτσει να το σκεφτεί. Α, ωραία αυτό. Άλλο χρώμα. Κώστα! Για δώσε μου από εκεί τι άλλο έχεις να βάλουμε. Τι δεν έχουν τα μαύρα τατουάζ. Τέλεια. Άλλο χρώμα κι αυτό. Τα game over ήταν άλλο χρώμα. Όπου να το βάλαμε. Θα ανεβάσω full TikTok με reaction που είτε να δείτε, αλλά τι δεν με ακολουθείτε ήδη στο TikTok και το ξέρετε. Έχετε δει όλοι αυτό εδώ πέρα, ελπίζω να μην ακουμπήσω το μικρόφωνο, όλοι αυτό εδώ πέρα το τατουάζ και με έχετε φάει. Τι σημαίνει, ένα θα σας πω, είχα κλάσει μέντες, μην πονέσω, δεν πόνεσε. Τι σημαίνει το τατουάζ. Το τατουάζ λοιπόν σημαίνει, είναι αυτή η σκηνή από το Μουφάσα, από το Lion King, τελευταίο, που είναι ο Μουφάσα στον ουρανό και λέει Simba. Remember who you are. Σε παραδοσιακά κινέζικα χωρίς κανένα απολύτως λόγο ήθελα σε παραδοσιακά κινέζικα γιατί έχουν και πολλά συμβολάκια το κάθε γράμμα. Τα ιαπωνικά θα ήθελα να με φαναφαλώ. Οπότε αυτό ήθελα να κάνω. Αλλά αυτό λοιπόν το τατουάζ, παιδιά, ήταν το τελευταία στιγμή τατουάζ. Γιατί τα τατουάζ τα οποία κάναμε με τον Κώστα ήταν το δώρο μας για τα γενέθλιά μου. Οπότε ήταν. Χρόνια μας πολλά. Το Φεβρουάριο. Ναι. Είχαμε πάει λοιπόν στο Shake Tattoo, συζητήσαμε με τον Dash ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Βρήκαμε ημερομηνία. Τελικά καταφέραμε και το κάναμε και λίγο νωρίτερα γιατί κάτι ακυρώθηκε. Οπότε καταφέραμε όντως να το έχουμε έγκαιρα. Αλλιώς δεν το έχω κάνει ακόμα, Κώστα. Ναι, όχι, θα το έκανε στις 26. Ουουου! Τώρα έχει κάνει και χίλι. Α, λοιπόν, και πάμε να δούμε το τατουάζ το οποίο σας κρύβω. Πάμε.
παιδιά, είναι το πρώτο μου μεγάλο τατουάζ. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και δεν πονάω. Π.χ. όπως σας είπε και ο Κώστας πριν, τι σας είπε, τον είδατε, που βέλαξε. Δηλαδή δεν πόντεσα σαν να υπέφερα. Δεν ξέρω. Είναι τίποτα low point περίοδου. Τι κάτι τέτοιο έχω διαβάσει. Δεν ξέρω, παιδιά. Θέλω να μου πείτε τώρα εσείς τα κόρια και τα γόρια κάτω στα σχόλια που έχετε κάνει τατουάζ. Αν έχετε πονέσει ή όχι, να κάνουμε κάτι στατιστικό. Να βγάλουμε μια άκρη. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Είναι δυνατόν να έχω κάνει σε όλη μου την πλάτη τατουάζ και να πόνεσα απλά σε σακρούλα εδώ πέρα αριστερά και δεξιά. Τι θεωρείτε αυτά πλευρά. Δεν ξέρω. Στα φτερά. Στα φτερά. Παρ' όλα αυτά, σαν διαδικασία. Τελείως διαφορετική επιδερμίδα η δική μου με του Κώστα. Εδώ πιο λιπαρή, δεν ένιωσα καθόλου φαγούρα κατά τη διάρκεια του healing. Βέβαια, εμένα είναι περίγραμμα, με του Κώστα είναι χρώμα. Οπότε όλα αυτά παίξανε ρόλο. Πόνεσε γενικότερα πολύ λιγότερο από όσο πίστευα. Και ακόμα λιγότερο πόνεσε αυτό εδώ πέρα για το οποίο είχα κλάσει μέντε. Σκεφτείτε ότι μόλις τελειώσαμε τις πλάτες και σας τα έχουμε δείξει ανάποδα, λέγα του Κώστα. Κώστα μου, ξέρεις κάτι, τι είναι Λίζα, εγώ όλα καλά. Κώστα μου, ξέρεις κάτι, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη και είχα κλάσει με τις. Ας μην το κάνω, μωρέ, το μπροστά. Και μου λέει ο Κώστας, θα το κάνεις. Αυτό έγινε, αυτό συνέβη. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ναι, όπως έκανα και εσύ να το τουάζει, τα φιλιά μου και ξαναλέμε σε άλλο ένα επόμενο βίντεο και γράψτε μου από κάτω ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο μου τατουάζ. Δηλαδή θα ήθελα κάτι πόδι. Δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο. Τώρα που θα τα έχεις μία εβδομάδα. Ναι,